Καλησπέρα κύριε Σιδέρη. Καλησπέρα κύριε Λεάνη, σας και τους ακροατές σας. Θα συζητήσουμε για δύο θέματα. Ένα είναι η χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο ΕΣΥ και για την ιστορία με το ΕΚΑΒ. Και το άλλο, το οποίο θεωρώ το ότι μπορεί να μην είναι και τόσο στην επικαιρότητα, αλλά παραμένει γενικότερα επίκαιρο, οι ελάχιστοι νοσηλευτές οι διαθέσιμοι και το τσουνάμι φυγής από το ΕΣΥ. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο, το πλέον επίκαιρο, γιατί είχαμε χθες την επίσκεψη του Πρωθυπουργού για το ΕΚΑΒ. Επιστρατεύουμε πυροσβέστες, τι άλλο, αστυνομικούς, στρατιωτικούς κτλ. Ναι, βγήκε, δεν είναι μόνο η επίσκεψη του Πρωθυπουργού, είναι η σημερινή πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης, που προβλέπει τη στελέχωση των ασθενοφόρων των δομών του ΕΚΑΒ, των κέντρων υγείας, των πολυδύναμων περιφερειακών ιατρίων, με προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος ή στρατιωτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμων, και μάλιστα εάν λέει και αυτό το προσωπικό της πυροσβεστικής ή του στρατού δεν επαρκεί, είναι δυνατή μέχρι και η απόσπαση υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή εργαζομένων στους Δήμους. Δηλαδή, κύριε Λεάνη, να το πούμε απλά, τι οδηγός ασθενοφόρου, τι οδηγός τάγερ, τι οδηγός καναδέζα, τι οδηγός απορριμματοφόρου, είναι ένα και το αυτό. Ναι. Δεν είναι. Ναι, για να το πούμε ακόμα πιο απλά, ναι, και λίγο και ο πιο... ένας τον άλλον συνάδελφο του λέει. Ακριβώς, ναι. Ναι. Απλά το θέμα είναι λίγο πιο σοβαρό και ξέρετε, η ίδρυση αυτών των πληρωμάτων δεν έχει καμία σχέση ούτε με την προνοσοκομιακή επίγουσα φροντίδα, ούτε με την παροχή απαραίτητων υπηρεσιών περίθαλψης και μάλιστα στον τόπο του συμβάντος, γιατί αυτό έχουν ανάγκη ασθενείς. Πρόκειται για μέτρα που εντάσσονται σε μια πολιτική περικοπών, δηλαδή όπως να μπαλώσουμε τρύπες, όπως να μεταφέρουμε ασθενείς, γιατί αυτό έρχεται πιο φτηνά, γιατί το να στελεχώσουμε το ΕΚΑΒ, τις δημόσιες μονάδες υγείας, τη δημόσια επίγουσα προνοσοκομιακή φροντίδα, πράγμα που απαιτεί χρήματα, μόνιμες υποδομές, μόνιμα εκπαιδευμένο προσωπικό, επάρκεια μέσων, κοστίζει. Άρα για μας, με μια κουβέντα σαν ομοσπονδία... Και πόσο κοστίζει αυτό κύριε Σιδέρη, το ακούμε, κοστίζει. Πόσο κοστίζει τέλος πάντων? Κοστίζει μάλλον πάρα πολύ για την κυβέρνηση, η οποία επιλέγει οτιδήποτε περισσεύει από τους λαϊλατημένους προϋπολογισμούς να το δώσει σε επιχειρηματικό. Ένα λεπτό, εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Καταρχήν αυτό, αν δεν κάνω λάθος, είναι για 6 μήνες. Ναι, αυτό είναι για, όχι, είναι για μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Ουσιαστικά είναι για 6 μήνες. Για 6 μήνες. Λοιπόν, παρόλα αυτά, η κοινή λογική ενός, ξέρω κι εγώ, ανθρώπου, ενός πολίτη, έτσι, δεν είναι εύλογη η απορία του? Καλά ρε παιδιά, σε 6 μήνες δεν το ξαναβρούμε μπροστά μας. Ναι, κοιτάξτε, αυτή η λογική του μπαλώνω τρύπες, γι' αυτό είπα αυτή τη συγκεκριμένη έκφραση, είναι μια πολιτική η οποία ακολουθείται από όλες τις κυβερνήσεις και είναι... για λίγο διάστημα, ίσα-ίσα να περάσει η τουριστική σεζόν, γιατί αυτό κατά πάσα πιθανότητα κινητοποίησε έστω και για αυτό το εκτρωματικό μέτρο την κυβέρνηση, και μετά βλέποντας και κάνοντας μια πολιτική δηλαδή που λέει πάμε και όπου βγει. Και από την άλλη μεριά θεωρώ το ότι υποτιμά κατά κάποιο τρόπο και τους πολίτες αυτών των περιφερειών, οι οποίοι σου λένε κάτσε ρε μαγα, δηλαδή με 6 μήνες να βγει τουριστική και μετά ο άνθρωπος έχει μειωμένη αξία από ότι κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, ο ασθενής. Ναι, η ουσία αυτής της πολιτικής που ακολουθείται είναι ότι η ανθρώπινη ζωή δεν φτουράει μία, γιατί και αυτή μετριέται με όρους κόστους-οφέλους. Γι' αυτό σας είπα και στην αρχή, ότι άλλοτε είναι ο στρατός, όπως με τη συγκεκριμένη πράξη νομοθετικού περιεχομένου, άλλοτε είναι οι υπάλληλοι των Δήμων, πράγμα το οποίο οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι είχε προσπαθήσει να το περάσει και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πριν κάποια χρόνια. Άλλοτε είναι οι ιδιώτες που τους έχει παραδώσει η σημερινή κυβέρνηση στις δευτερογενείς διακομιδές, και από ό,τι φαίνεται και κάποιες βάσεις ελικοπτέρων με μια συμφωνία που θέλουν να κάνει τώρα. Όλα για να αποφύγουν μία και μόνο πράξη, τη μόνη πράξη νομοθετικού περιεχομένου που θα μπορούσαμε να δεχτούμε, που είναι να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Και επειδή γίνεται μια συζήτηση στα μέσα, αν μου επιτρέπετε μια πλευρά, είναι τεράστιο ψέμα το ότι δεν υπάρχει προσωπικό που θα μπορούσε να στελεχώσει αυτές τις δομές. Είναι 3.500 οι απόφοιτοι της σχολής του ΕΚΑΔ, δηλαδή άνθρωποι που είναι και διασώστες και οδηγοί ταυτόχρονα, αλλά ξαναλέω, η κυβέρνηση προσανατολίζεται. Υπάρχουν δηλαδή αυτοί ως δυναμικό. Βεβαίως και υπάρχουν. Η κυβέρνηση όμως προσανατολίζεται σε φθηνές υπηρεσίες, που το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι θα βάλουν σε κίνδυνο ασθενείς. Και αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς σαν Ομοσπονδία, το λέει μέχρι και η χθεσινή ανακοίνωση του Σωματείου. Ναι, μπορείτε λίγο αυτό λίγο να το, μπορούμε λίγο να το εξηγήσουμε αυτό, κύριε Σιδέρη, γιατί μπορεί κάποιος θα ακούει και να λέει, μα τι μας λέει τώρα ο Σιδέρης. Οδηγός είναι, σε τι κίνδυνο βάζει, ας πούμε, τον ασθενή. Ναι, θα σας πω, η ανάπτυξη ασθενοφόρων με μεικτή σύνθεση, δηλαδή διασώστης, πλήρωμα ασθενοφόρου και απλός οδηγός που δεν είναι υγειονομικός. Ναι. Δηλαδή, άνθρωπος που δεν έχει καμία απολύτως γνώση αντιμετώπισης επιγόντων περιστατικών, είναι επικίνδυνη, γιατί ξαναλέω, αυτός ο ασθενής πρέπει να αντιμετωπιστεί σωστά και ταχαίως στο σημείο συμβάντος και στη διακομιδή. Αλλιώς, μπορούμε να βρούμε όποιους ανθρώπους έχουν διπλώματα της τάδε κατηγορίας, δεν θυμάμαι ποια είναι, της δεύτερης κατηγορίας, και θα τους βαφτίσουμε όλους οδηγούς ασθενοφόρων. Άρα είναι ένα το κρατούμενο η περίθαλψη στον τόπο του συμβάντος, δεύτερο το κρατούμενο η περίθαλψη κατά τη διακομιδή, και είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που το έχουμε αναδείξει βέβαια σε πολλαπλές συζητήσεις στο παρελθόν, η αντιμετώπιση εκεί που θα φτάσει ο ασθενής, αν υπάρχει δηλαδή ένα στελεχωμένο μεγάλο κέντρο υγείας, αν υπάρχει ένα στελεχωμένο νοσοκομείο, ένα τμήμα επιγόντων περιστατικών κλπ. Που τα προβλήματα είναι γνωστά. Μπορούμε να πάμε τώρα στο δεύτερο, δηλαδή στους ελάχιστοι νοσηλευτές διαθέσιμοι για πρόσληψη και τσουνάμι φυγής από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ναι, κοιτάξτε, κύριε Λεάνη, υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα τα οποία αποτυπώνουν μια πραγματικότητα. Ναι. Δηλαδή, ένα μεγαλύτερο ποσοστό συναδέλφων νοσηλευτών, ειδικά συμβασιούχων και εξειδικευομένων, λιγότερο, για να είμαστε ειλικρινείς, μονίμων, το οποίο οθείται στην παραίτηση λόγω κυρίως τριών λόγων. Ο πρώτος είναι η εντατικοποίηση, μια δουλειά δηλαδή που έχει φτάσει τον νοσηλευτή μαζί μάλλον έναν στη βάρκα του να περιστάτη 40 ασθενείς. 40 ασθενείς. Δεύτερος λόγος είναι η εργασιακή ανασφάλεια, γιατί σας θυμίζω ότι η μεγάλη πλειοψηφία των νοσηλευτών της χώρας είναι συμβασιούχοι. Και τρίτον, είναι το μισθολογικό. Γιατί καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μισθούς που δεν ξεπερνούν τα 800 με 900 ευρώ για δουλειά που μπορεί να είναι έως και 12 ώρες το 24ωρο, με βάρδιες πρωί, βράδυ, απόγευμα. Και σκληρή δουλειά, για να λέμε τα πράγματα. Την ίδια ώρα όμως, στην προκήρυξη που έγινε την τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, την 7K το 2022, για 4.000 θέσεις νοσηλευτών έγιναν 21.000 αιτήσεις. Δηλαδή υπάρχει ένα νοσηλευτικό προσωπικό σε αυτή τη χώρα, πολυπληθέστατο, το οποίο θέλει να προσφέρει υπηρεσίες, αρκεί να στηρούνται τα στοιχειώδη σύγχρονα επαγγελματικά του δικαιώματα και τα μισθολογικά του δικαιώματα. Αυτό κατά τη γνώμη μας λείπει. Γιατί τέτοια φαινόμενα παραιτήσεων έχουμε και στον ιδιωτικό τομέα, που οι νοσηλευτές έχουν να υπογράψουν συλλογική σύμβαση από το 2016 και εκεί έχουν τα ίδια εξοντωτικά ωράρια, γιατί ξέρετε οι κλινικάρχες δεν τους νοιάζει και πάρα πολύ αν θα κουράζονται ή όχι οι νοσηλευτές, και εκεί βέβαια με τους ίδιους μισθούς που σας είπα και πριν. Άρα μαζί με ένα πακέτο μέτρων που αφορά αυτό που σας είπα, δηλαδή τις προσλήψεις για να μειωθεί η εντατικοποίηση, τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων και τις αυξήσεις μισθών, χρειάζεται η πολιτεία συνολικά και συλλογικά να δει ότι πιθανότατα, ναι, κατά τη γνώμη μας, χρειάζεται και αύξηση και των εισακτέων στις νοσηλευτικές σχολές για να αποφύγουμε και αναλογίες που τις πληρώσαμε. Είναι χαρακτηριστική η αναλογία των νοσηλευτών στις ΜΕΘ ανά ασθενή, που θα έπρεπε με βάση τα επιστημονικά δεδομένα να είναι 4/1 και προσπαθούμε στην Ελλάδα να πιάσουμε ακόμα το 3/1. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Σιδέρη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή σας συνέχεια.